Το πιο τραγικό μπορούσε να μας συμβεί σε αυτή την κακοκαιρία ήταν η απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος ξεκίνησε να πάει με το τρακτέρ στο πυμνιοστάσιο του νωρίς το πρωί, γύρω στις 6 ώρα, μπορεί και πιο πριν. Μετά την Αχλαδιά προς Δομοκό, η γέφυρα που υπήρχε είχε καταρρεύσει. Το νερό διερχόταν πάνω από τη γέφυρα, υπέθεσε προφανώς ο ίδιος. Επειδή όμως δεν υπήρχε, τον παρέσυρε μαζί με το αγροτικό μηχάνημα και βρέθηκε σήμερα καταπλακωμένος από φερτές ύλες, κάποια μέτρα πιο πέρα από το σημείο που είναι το συγκεκριμένο γεφύρι. Άρα, δεν λοιπόν... μπορώ να πω κάτι άλλο, μόνο συλληπιτήρια στους οικείους. Το ξαναλέω, ήταν ό,τι πιο τραγικό μπορούσε να μας συμβεί σε αυτή τη θεομηνία. Είμαστε σίγουροι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης της κακοκαιρίας που ας ελπίσουμε όλοι ότι λίγη απόψε το βράδυ δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κινδυνεύουν στην περιοχή σας. Υπήρξαν μόνο δύο γυναίκες υπερήλικες, η μία εκ των οποίων ήταν κατάκητη με αδυναμία μετακίνησης στην κοινότητα της Σοφιάδας. Μετακινήθηκαν και οι δύο με υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο του Προέδρου και των κατοίκων όσο και της ΕΜΑΚ και χειριστών με μηχανήματα έργων του Δήμου. Βρέθηκαν σε ασφαλή σημεία. Ευτυχώς η κακοκαιρία παρουσίασε ύφεση αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να αρχίζει να πέφτει και η στάθμη του νερού και να μην κινδυνεύσουν. Αυτή τη στιγμή η εικόνα στο Δήμο συνολικά πώς είναι? Η εικόνα στο Δήμο, αν πω ότι είναι τραγική, είναι κάτι πολύ λίγο. Μόνο αν μεταβεί κάποιος και δει με τα μάτια του τι πραγματικά συμβαίνει, θα καταλάβει τι είναι αυτό που περιγράφω. Εντός των οικισμών έχουν καταστραφεί οικίες, έχουν καταστραφεί έργα υποδομών, εσωτερική οδοποιία, γέφυρες. Έχουν καταστραφεί όχι απλά καλλιέργειες, τα χωράφια που καλλιεργούν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί αν αυτή η έκταση ήταν κάποτε χωράφι. Έχουν μεταφερθεί τεράστιες ποσότητες χωμάτων εκτός των χωραφιών. Ήταν αυτές που κατέληξαν εντός των οικισμών και δημιουργήσαν και τα μεγάλα προβλήματα. Αληθεύει η πληροφορία που έχουμε από το ρεπορτάζ, κύριε Δήμαρχε, ότι και τα νερά από τη Θεσσαλία έρχονται προς τη δική σας περιοχή? Δεν επιστρέφαν νερά από τη Θεσσαλία. Από ένα μέρος μόνο μετά την Εκάρα, μετά τα Γαβράκια από το Ασημοχώρι, αυτά που κατέληγαν από τους ορεινούς όγκους μέσω των ρεμάτων καταλήγαν στη δική μας περιοχή. Το θέμα είναι ότι μέσω της Θεσσαλίας διοχετεύονται στον Πηνιό ή στο Παγασιτικό. Εκεί όμως υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτόνωση των νερών προς αυτές τις κατευθύνσεις και να λιμνάζουν όσο περνούσε η ώρα και πιο πίσω. Εμέσως δηλαδή μπλόκαραν τα νερά εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρχαν και σε άλλες περιοχές. Ακριβώς. Γι' αυτό και έφτασαν ειδικά οι παιδινές κοινότητες Πετρελίων και Σοφιάδας να είναι πλημμυρισμένες επί 30 ώρες περίπου συνεχόμενα. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κοινότητες, παρότι θα περίμενε κάποιος να μην δημιουργηθούν προβλήματα, προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο Νέο Μοναστήρι και στο Βαρδαλί και στην Αγραπηδιά και στο Πουρνάρι, στο Θαυμακό, Βελεσιώτες, Σεκάρα, Γαβράκια, που είναι στα πρανή του αντίστοιχου βουνού. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και εκεί πρόβλημα, αρκεί να σας πω ότι για αρκετές ώρες τα χωριά αυτά παραμέναν αποκομμένα το ένα από το άλλο εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που διερχόταν από τα κάθετα ρέματα, ξεπερνώντας το επαρχιακό οδικό δίκτυο για μεγάλο μήκος και με πολύ μεγάλη ορμή. Εκτός από όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως ότι καταστράφηκαν, αξίζει να σημειώσουμε ότι έχουν καταστραφεί γεωργικά μηχανήματα, γεωργικές υποδομές, είτε αυτά είναι αντλιοστάσια άρδευσης, είτε είναι σταλακτηφόροι σωλήνες που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για την άρδευση των κτημάτων τους, είτε είναι αγροτικά μηχανήματα. Από το Βαρδαλί μόνο 3 τρακτέρ και 1 αυτοκίνητο βρίσκεται, έχοντας παρασυρθεί από το χήμαρο, από το ρέμα που βρίσκεται εντός του οικισμού, κατά μεσής των χωραφιών ή κάποια άλλα βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα σε ρέματα. Εξαιτίας της κατάστασης στην οποία μας περιγράφετε, τι διεκδικεί ο Δήμος σας από εδώ και πέρα? Σίγουρα χρειαζόμαστε τη συνδρομή της κυβέρνησης. Τα κλιμάκια, όπως έχω ενημερωθεί, θα έρθουν από αύριο να καταγράψουν τις ζημιές και καλό είναι να έρθουν για να δουν όλα αυτά τα οποία περιγράφω με τα ίδια τους τα μάτια και να μην θεωρούν ότι υπερβάλλουμε για να πάρουμε κάτι παραπάνω.
Εδώ να πούμε σε κάθε περίπτωση, να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μιλώντας και με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, ζήτησε να υπάρχει ένας έτοιμος φάκελος από όσους διεκδικούν, κυρίως με φωτογραφικό υλικό, για να μπορεί να αποδείξει κάποιος την καταστροφή. Είναι αυτό που ενημερώνουμε και εμείς οι ίδιοι και εγώ ο ίδιος τους κατοίκους όλους, προκειμένου να αποδείξουν όλα αυτά τα οποία θα ζητήσουμε, να έχουν τουλάχιστον φωτογραφικό υλικό για να γνωρίζουν όλοι οι αρμόδιοι στους οποίους διαβιβάζουν τους φακέλους ποια ήταν η κατάσταση πριν, με τι συσκευές για τον καθέναν μας και ποια είναι η κατάσταση μετά, να καταλάβουν το μέγεθος της καταστροφής. Συνεπώς θέλουμε την άμεση επέμβαση της κυβέρνησης, την αποζημίωση, τόσο για τις οικίες που προέχει για να μπορεί να έχει την άνετη διαβίωση ο καθένας μας, για τις οικοσκευές και οτιδήποτε άλλο, αλλά και για την αποζημίωση των καλλιεργειών, γιατί μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν ένα βήμα πριν τη συγκομιδή, δεδομένου ότι η περιοχή, ειδικά της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιότητας, μαζί με το Πουρνά της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, είναι κατεξοχήν περιοχή που καλλιεργείται βαμβάκι και είναι η περίοδος που οι αγρότες αρχίζανε τη συγκομιδή πλέον. Κύριε Δημαρχέ, ολοκληρώστε, ναι. Της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιότητας, και το ίδιο έχει συμβεί με καταστροφή υποδομών, με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, με καταστροφές καλλιεργειών στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού. Ακόμη και μέσα στην κοινότητα Δομοκού είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε παρασύρσεις οχημάτων, ακόμη και μέσα από γκαράζ, εξαιτίας μετατόπισης ποσότητας χωμάτων, φρεάτια τα οποία έχουν βουλώσει πλέον, οδοστρώματα που έχουν διαλυθεί, γεφύρια τα οποία και εκεί έχουν καταρρεύσει. Μιλάμε για επεμβάσεις όλων των ιδιωτών και όλων των μηχανημάτων και των υπαλλήλων του Δήμου, καθώς και της περιφέρειας, στο επαρχιακό δίκτυο, και πάλι η ταχύτητα ανταπόκρισης δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε, γιατί συνέβη ταυτόχρονα το φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση σε πολύ μεγάλο μέρος του Δήμου μας, στα 2/3 περίπου.